Είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Άγγελο Ξενάκη. Καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Από τι εκδόσει Διαβλό. Που έχει γράψει ω οικονομολόγο το βιβλίο Ο Μυστικό Κόσμο των Αγορών. Πώ αγοράζουν οι επαγγελματίε αγοραστέ. Σωστά. Λοιπόν, εσεί έχετε μια εμπειρία ω οικονομολόγο, σύμβουλο επιχειρήσεων, αλλά έχετε και βιωματικά στοιχεία, μια και προερχόσασταν από εμπορική οικογένεια. Πολύ φαντάζομαι. Ε, το βιβλίο σα το εφηρώσατε και στον πατέρα σα. Δώστε μας τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτού του βιβλίου. Το βιβλίο αυτό είναι πολύ πρωτότυπο. Θα έλεγα ότι είναι μοναδικό παγκοσμίω. Διότι δεν ασχολείται με το επάγγελμα των πωλήσεων όπω όλα τα περισσότερα εμπορικά βιβλία, αλλά ούτε και απλά με, το, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Αλλά ασχολείται καθαρά με το επάγγελμα του αγοραστή. Το επάγγελμα του αγοραστή είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, διότι πρέπει να συνδυάσει πολλέ πληροφορίε, πρέπει να κλείσει μια συμφωνία και πρέπει να τρέξει μετά αυτή τη συμφωνία για να τη φέρει σε πέρα. Αυτό ω βιβλίο το κάνει μοναδικό. Διότι δεν υπάρχει κάτι άλλο στο αντικείμενο αυτό. Αυτή τη στιγμή, όπω το ξέρω εγώ, στην αγγλική βιβλιογραφία, αλλά και στην ελληνική. Άρα, μα είπατε και γιατί να το αγοράσει κάποιο, ενώ θα μπορούσε να πάρει και κάτι άλλο. Ναι. Ε, Λόγω τη μοναδικότητα. Που... Ναι, θα, θα ναι, αυτό, αυτό είναι ο κύριο λόγο. Αλλά θα μπορούσε να μάθει και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή. Το συγκεκριμένο βιβλίο δεν αφορά, επειδή είναι μόνο για του συναγοραστέ, δεν σημαίνει ότι αφορά και μόνο τι αγορέ. Ένα πολιτή, ο οποίο ε, μπορεί να πάει σε ένα απλό κατάστημα για να πουλήσει, ενδεχομένω να χρειαστεί ένα βιβλίο πωλήσεων. Ένα όμω πολιτή, ο οποίο θέλει να κάνει μια μεγάλη συνεργασία με έναν όμιλο αγορών ή με μια μεγάλη πολιτική εταιρεία λιανεμπορίου, θα πρέπει να ξέρει πώ σκέφτεται ο αγοραστή και πώ θα τον αξιολογήσει. Πώ σκέφτεται. <laughs> <laughs> είναι μεγάλη ερώτηση. <laughs> Αμέσω, κατευθείαν. Πώ σκέφτεται. <laughs> ο αγοραστή. Ένα μικρό μάθημα, δηλαδή. Ναι, ε. Μπήκαμε κατευθείαν ναι. στο μάθημά ναι. μα εμεί. Θα σα πω: Ο αγοραστή πρώτα απ' όλα πρέπει να συνεργάζεται με όλα τα, με όλα τα άλλα μέρη τη επιχείρηση, όπω είναι το μάρκετινγκ, το λογιστήριο και οι παραγγελίε. Ε, υπογράφει ο ίδιο και ο ίδιο είναι υπεύθυνο για τη συμφωνία. Mm -hmm. Αυτό δεν σημαίνει όμω. Ότι είναι υπεύθυνο και για όλα τα μέρη τη συμφωνία. Mm. Θα πρέπει να λειτουργεί άψογα με όλα τα μέρη μια επιχείρηση. Ο αγοραστή σκέφτεται με τον εξή τρόπο. Όσο περισσότερο κέρδο για μένα, αλλά με μια ηθική ε, υπόσταση. Αυτό τι σημαίνει. Ε, τον, τονώνει πολύ τι αδυναμίε του πολιτή και ε, τονώνει επίση τι δικέ του δυναμικέ. Είναι η ισότητα ανάλυση που λένε οι Βρετανοί. Αυτό το κάνει, αλλά θα πρέπει να το κάνει και με μια ηθική από πίσω. Διότι δεν θα πρέπει να θέλει από αυτή τη συμφωνία να χάσει ο προμηθευτή. Διότι αν χάσει ο προμηθευτή, ό,τι και να υπογράψουν, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει εμπορικά. Mm -hmm. Οπότε πρέπει να έχει την ισορροπία μεταξύ του να υπογράψει μια συμφωνία η οποία θα είναι αποδοτική, αλλά από την άλλη να είναι και τίμια και για τα δύο μέρη. Δηλαδή πρέπει να σκέφτεται το win-win. Μιλήστε μα λίγο για τη διαπραγμάτευση, που είναι ένα κεφάλαιο το οποίο ούτω ή άλλω εσεί το αναλύετε μέσα αρκετά, καθώ και για τα όπλα τη επιτυχού διαπραγμάτευση. Ναι, ε, η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία η οποία ε, θέλει πρώτα απ' όλα προετοιμασία. Όταν ε, είναι ένα αγοραστή να βγει σε μια διαπραγμάτευση έναν προμηθευτή, θα πρέπει να είναι καλά διαβασμένο. Τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει να ξέρει γιατί τι προϊόντα θα μιλήσουν, ποια είναι τα ανταγωνιστικά προϊόντα, ποιε είναι, είναι οι τιμέ, ποιε είναι οι πρώτε ύλε ποια είναι τα χρηματιστηριακά τα προϊόντα, τα η πρώτη ύλη δηλαδή, πώ στα διεθνή χρηματιστήρια πωλείται. Ε, θα πρέπει να έχει μια συνολική εικόνα τη αγορά και περίπου θα ξε, πρέπει να ξέρει τι κάνουν οι ανταγωνιστέ του. Mm. Όλα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι τη διαμονάδευσης και από εκεί και πέρα αναλύονται σε κάποια νούμερα. Ε, σε τιμολόγια παροχή υπηρεσιών, σε πιστοτικά σημειώματα και σε εκπτώσεις επιτιμολογίου. Ο, ο αγοραστή θα πρέπει να έχει Μία, ένα σταθερό βλέμμα, θα πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη και θα πρέπει να ξέρει ότι από τη στιγμή που θα υπογράψει τη συμφωνία θα πρέπει και να την τηρήσει. Αυτό τον κάνει αρκετά υπεύθυνο και μπορώ να πω ότι το επάγγελμα του αγοραστή έχει αρκετό στρε, αρκετό άγχο. Διότι, όπω ανέφερα, δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο, οπότε θα πρέπει να έχει και μια καλή συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα. Mm -hmm. Θεωρώ ότι στο λιανικό εμπόριο το επάγγελμα του αγοραστή είναι και το πιο σημαντικό. Γιατί ακριβώ συμπληρώνει όλα τα άλλα τμήματα, ενώνει όλα τα τμήματα μεταξύ του για να μπορέσουν όλοι να φέρουν τη συμφωνία ει πέρα και δίνει και τον καλύτερο του εαυτό να κλείσει την καλύτερη δυνατή συμφωνία για το μεγαλύτερο όφελο τη επιχείρηση. Οι επιχειρήσει με του λιανεμπορίου δεν κερδίζουν με βάση την τιμή πώληση. Λίγο πολύ το λιανεμπόριο πουλάει ίδιε τιμέ λιανική. Οπότε. Το τι θα κερδίσει το λιανεμπόριο εξαρτάται από την τιμή προ... από που θα αγοράσει ο αγοραστή. Yeah. Δηλαδή, αν κλείσει μια συμφωνία με 20%, αυτό το 20% θα κερδίσει. Η λιανική τιμή είναι παντού ίδια. Ειδικά στα ψυχολογικά προϊόντα, δηλαδή στα προϊόντα τα οποία ο καταναλωτή τα θυμάται γιατί τα ψωνίζει καθημερινά, είναι τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στο καλάθι τη νοικοκυριά, όπω είναι το γάλα, το γιαόρτι, κάποια αναψυκτικά. Έχουν λίγο πολύ, άμα το δείτε, παντού ίδια τιμή λιανική. Οπότε ο αγοραστή είναι ουσιαστικά ο. Ο πιο σημαντικό υπάλληλο για την κερδοφορία τη επιχείρηση. Mm. Ανάλογα με το πώ θα αγοράσει, τόσο περισσότερο θα κερδίσει η επιχείρηση. Αν αγοράσει ψηλά, θα κερδίσει λίγο. Αν αγοράσει πολύ χαμηλά, θα κερδίσει πολύ. Μιλήσαμε λίγο και για τον Πάτνα. Α, το Messandretti. Mm. Το BATNA είναι μια, μια στρατηγική διαπραγμάτευση που σημαίνει η δεύτερη καλύτερη επιλογή. Η δεύτερη καλύτερη επιλογή είναι βέβαια ένα τεράστιο κεφάλαιο στην διαπραγμάτευση. Ένα μικρό έτσι. Ακριβώ. Μια μικρή περιλήψη να μα ε, ε, Έστω θα, ότι έχουμε, θα... έχουμε πούμε, μια διαπραγμάτευση μπράβο, που κάνουμε εμεί ναι. δύο. Ναι. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα διόρθωση που είναι η δεύτερη καλύτερη επιλογή. Α πούμε ότι έχουμε κλείσει μαζί μια συμφωνία. Και έχουμε πει ότι θα κάνουμε τρία φυλάδια το χρόνο και αυτά τα τρία φυλάδια έχουν 3% ποσοστό. Ωραία. Εγώ στο τέλο του χρόνου με το marketing δεν έχω συνονοηθεί σωστά ή το marketing με ξέχασε και εγώ δεν έκανα follow-up να δω αν το marketing το έχει κάνει και έχω δύο φυλάδια. Αυτό το 1 ένα αγοραστή έμπειρο δεν πρέπει να το χάσει. Το έχει βάλει στην τιμή του, το έχει βάλει στην κερδοφορία του. Από την άλλη, ο προμηθευτή το έχει ήδη κοστολογήσει σαν κόστο. Mm -hmm. Στο τέλο τη συμφωνία, λογικά όμω πρέπει να μην το δώσει. Mm. Το BATNA τι είναι, Είναι το best, το best second alternative. alternative, με συγχωρείτε. Τι σημαίνει αυτό, Η καλύτερη δυνατή λύση για να μπορέσω να, να έρθω στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εναλλακτική. Ακριβώ. Ε, οπότε τι έχουμε εδώ πέρα, Έχουμε ένα εκατό ένα, το οποίο πάει να χαθεί. Ο αγοραστή τι πρέπει να κάνει, Πρέπει να είναι ε, πάρα πολύ. Ε, Γρήγορο και εύστροφο ώστε να το πάρει με κάποιον άλλο τρόπο. Να υποσχεθεί ένα παραπάνω φυλάδιο του χρόνου, mm. να κοιτάξει να δει μέσα στη συμφωνία αν έχει βάλει δεύτερο σημείο πώληση, πώ αλλιώ θα μπορέσει να το πάρει για να μην το χάσει. Ένα καλό αγοραστή στο τέλο τη χρονιά δεν χάνει τα ποσοστά που έχει εξ αρχή κλείσει και έχει κλειδώσει, γιατί με βάση αυτά έχει φτιάξει και τι σημαίε του και την κερδοφορία του. Έκανε το πλάνο τη επιχείρηση. Εάν στο τέλο τη χρονιά φτάσει να χάσει όλα αυτά τα ποσοστά, η επιχείρηση θα έχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωση. Και υπεύθυνο είναι μόνο αγοραστή γι' αυτό. Οπότε το μπάτνα είναι μια τεχνική που ουσιαστικά δεν, διδάσκει, δεν, δεν μπορεί να διδαχτεί ε, με δύο κουβέντες ή μέσα σε ένα βιβλίο, αλλά είναι, ένα πράγμα, είναι ένα, μια τεχνική που ο αγοραστή την παίρνει με βάση την, ε, την τεχνική του και με βάση την εμπειρία του. Ε, πείτε μα, αυτό το βιβλίο προβλέπετε να μεταφραστεί και σε άλλε γλώσσε. Σωστά. Έχω κάνει ήδη μια μετάφραση στα αγγλικά και στα γερμανικά. Mm -hmm. ε, Εσύ α... Είσαι ο ίδιο ή κάποιος μεταφραστή. Στα αγγλικά έχω κάνει τη μισή μετάφραση εγώ mm -hmm. και την άλλη μισή την έχω δώσει αλλού. Mm -hmm. Γιατί ήθελα. Mm -hmm. Συγκεκριμένα έχει γίνει όλη η μετάφραση αλλού, αλλά την έχω περάσει εγώ όλη και έχω διορθώσει mm -hmm. ολόκληρα κεφάλαια. Γιατί η εμπορική, ε, η εμπορική ορολογία είναι πολύ δύσκολη στα αγγλικά πολλέ φορέ. Γερμανικά την έχω δώσει αλλού και αραβικά. Ωραία. Και πρόκειται να κάνω και σε κάποιε ακόμα γλώσσε, διότι θα πάρω μέρο σε κάποιε εκθέσει στο εξωτερικό. Mm -hmm. Διότι αυτό το βιβλίο, ακριβώ επειδή είναι μοναδικό, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να μείνει μόνο εντό τη χώρα. Πολύ ωραία. Έτσι, να διαχέεται η γνώση κι αλλού. και αλλού. Και εμεί μαζί, και το ανάδειξε το μαζί. <laughs> ε, δώστε μα έτσι έναν επίλογο για του αναγνώστες και του Ε, Να μα πείτε έτσι κάποια πράγματα που θα θέλετε να μοιραστείτε ακόμα. Um, θα ήθελα να πω ότι... Πιο πολύ θα ήθελα να πω το εξή στις μικρές επιχειρήσεις περισσότερο και στους ανθρώπους που μπαίνουν τώρα ίσως στον επιχειρηματικό στίβο. Θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή να μην επηρεάζονται από την οικονομική κρίση και να μην αφήνουν το περιβάλλον τους να τους επηρεάζει. Εάν uh, ένας επιχειρηματίας αρχίσει και συμβιβαστεί με την ιδέα της κρίσης, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα καθίσει να κάνει, δεν θα σκεφτεί να κάνει καινούργια πράγματα. Θα κοιτάξει να κάνει όσο πιο λίγε αγορέ γίνεται για να πουλήσει πιο λίγα πράγματα έτσι ώστε να μην έχει φθορέ. Και αυτό το πράγμα ο καταναλωτή δεν το θέλει. Mm. Θέλει να δει ε, μια ανώτερη ψυχολογία, θέλει να δει μια ποικιλία προϊόντων. Mm. Θέλει να νιώσει μια ανάταση. Εμεί οι άνθρωποι είμαστε ψυχολογικά όντα, είμαστε συναισθηματικά όντα για την ακρίβεια και όχι τόσο λογικά. Όπω και άμα δείτε και τα προϊόντα τα οποία πουλούνται. Αυτά που βρίσκονται πρώτα σε ράγκη πολίσεων είναι τα ψυχολογικά προϊόντα. Mm. Είναι ο καφέ, είναι τα αναψυκτικά. Το γάλα και το γιόρτι είναι πιο κάτω στην κλίμακα, αρκετά πιο κάτω, που είναι ήδη πρώτη ανάγκη. Με την ίδια λογική θα πρέπει να δουλέψουν και οι μικρέ επιχειρήσει, να έχουν την ποικιλία, να έχουν την ψυχολογία, να ακολουθούν τι ενέργειε marketing των εταιριών και να έχουν και καλέ τιμέ, έτσι ώστε ο κόσμο να μην αναγκάζεται να πηγαίνει σε μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ, να ψωνίζει, αλλά να βρίσκει τι κατάλληλε τιμέ και, και τα κατάλληλα προϊόντα στι μικρότερε επιχειρήσει. Και επίση θα ήθελα να δώσω και μια συμβουλή στου νέου ανθρώπου. Ένα tip. Ναι. Ένα tip τελευταίο. Ε, να πρώτα να διαλέγουν αυτό που αγαπάνε. Mm. Όπως Όπω είπατε και εγώ, το ότι έγινε αγοραστή έγινε γιατί το αγαπούσα από μικρό παιδί. Mm. Ε, είχα, βιώματα τα οποία ε, βρίσκονται μέσα μου βαθιά και ήξερα ότι ήθελα να κάνω κάτι το οποίο είχε να κάνει με το εμπόριο, στην πρακτική του εφαρμογή. Να ξέρουν τι είναι αυτό που αγαπάνε και αν αυτό που αγαπάνε υπάρχει σαν επάγγελμα να το ακολουθήσουν. Αν υπάρχει σαν επιχείρηση, να το ακολουθήσουν. Ναι. Αλλά πρώτα αυτό που αγαπάνε, μην κοιτάξουν να αντιγράψουν κάτι άλλο. Αυτό που βλέπουμε στην αγορά, ότι είναι δύο-τρει καφετέρειε σε μια πλατεία και ανοίγουν άλλε τρει δίπλα. Μην κοιτάξουν να κάνουν μια πεπατημένη που ακολουθούν οι υπόλοιποι. Να κάνουν το δικό του. Και το δικό του, αν το κάνουν και το αγαπάνε, θα πετύχουν σίγουρα. Να είστε καλά. Ευχόμαστε όλοι να πετύχουν και εσεί στα σχέδιά σα σε όλο τον κόσμο για το βιβλίο. Αλλά και αυτοί που θα διαβάσουν το βιβλίο να εφαρμόσουν αυτά που θα πείτε για να πετύχουν και αυτή τη σειρά τους.